φτιάξουμε νουά μοσχάρι. Όλοι με ρωτάτε πώς μπορείτε να φτιάξετε ένα μοσχάρι νουά και νομίζω ότι σήμερα είναι κατάλληλη ευκαιρία για να σας δείξω όλα τα μυστικά που πρέπει να προσέξετε. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το μοσχάρι νουά στον φούρνο θα χρειαστούμε: για τη μαρινάδα, μία κουταλιά της σούπας, μουστάρδα σε σκόνη, δύο κουταλιές της σούπας, ζάχαρη καστανή, μία κουταλιά της σούπας, σκόρδο σε σκόνη, μία κουταλιά της σούπας, κρεμμύδι σε σκόνη, μία κουταλιά της σούπας, πάπρικα καπνιστή, μία κουταλιά της σούπας, κανέλα, μία κουταλιά της σούπας, κάρδαμο σε σκόνη, αλάτι και πιπέρι. Για το μοσχάρι θα χρειαστούμε 1,5 κιλό μοσχάρι νουά, 2 κουταλιές της σούπας, κρέμα βαλσάμικο παν και 3 κουταλιές της σούπας, ελαιόλαδο. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, 100 γραμμάρια κρέμα βαλσάμικο παν, αλάτι, πιπέρι και 1 κουταλιά της σούπας εστραγγόν. Για τα σπαράγγια θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια βούτυρο, 500 γραμμάρια σπαράγγια βρασμένα, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε πουρέ πατάτας, 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και θυμάρι. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι να φτιάξετε ένα νουά δεν είναι τίποτα, αρκεί να μην παραψήσετε το κρέας σας. Το πιο σημαντικό κομμάτι είναι στο κομμάτι του ψησίματος, γιατί άμα πάρουμε το νουά και το ψήσουμε παραπάνω από όσο πρέπει, το τέλος βγαίνει πάρα πολύ σκληρό, δεν έχει καμία ουσία το κρέας, είναι άχρηστο κομμάτι κρέατος άμα το ψήσουμε πολλή ώρα. Και εδώ πέρα έχω 1,5 κιλό νουά. Στο 1,5 κιλό έχω χρονομετρήσει πως χρειαζόμαστε περίπου 45 λεπτά στο φούρνο για να βγει ωραίο pink και ακριβώς όπως πρέπει να είναι ψημένο. Για κάθε μισό κιλό παραπάνω θα χρειαστεί να βάζετε άλλα 10 λεπτάκια. 10 με 15. Οπότε άμα είχαμε 2 κιλά νουά θα χρειαζόμασταν 1 ώρα με 1 ώρα και 5 λεπτά. Εκεί πέρα κάπου. Τώρα, έχω 1,5 κιλό νουά και ουσιαστικά αυτό που πρέπει να ετοιμάσω πρώτα είναι την ξηρή μαρινάδα μου, που τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Για την ξηρή μαρινάδα έχω σκόνη μουστάρδα, προαιρετικά, μπορείτε να μην τη βάλετε τη σκόνη μουστάρδα, σε περίπτωση που δεν θέλετε. Έχω καστανή ζάχαρη, σκόρδο, κρεμμύδι, όλα αυτά σε σκόνη, πάπρικα, κανέλα και κάρδαμο. Θα ανακατέψουμε. Και τι λείπει αυτή τη μαρινάδα, φίλε μου Διονύση? Δεν έχουμε Διονύση. Το είπα έτσι, έπρεπε να είσαι στο κλίμα για να πεις, να απαντήσεις. Δεν έχω βάλει καθόλου αλατοπίπερο. Έχουμε 1,5 κιλό κρέας, οπότε το αλάτι που χρειαζόμαστε για 1,5 κιλό κρέας πόσο περίπου είναι? Γύρω στα 15 γραμμάρια, εντάξει. Τέλεια αναλογία για 1 κιλό κρέας είναι περίπου στα 12 γραμμάρια αλάτι. Οπότε εδώ πέρα έχουμε 1,5 κιλό, θα βάλουμε 15 με 17 γραμμάρια αλάτι. Οπότε δεν το λυπόμαστε, γιατί άμα δεν βάλουμε αλάτι το φαγητό μας δεν θα βγει νόστιμο. Και στο πιπέρι πάμε περίπου στο κιλό γύρω στα 2 με 3 γραμμάρια, αλλά γενικά μην λυπηθείτε το αλατοπίπερο. Τώρα, ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Και αυτό που πρέπει να κάνω τώρα είναι να βρω έναν τρόπο όλη αυτή η ξηρή μαρινάδα να κολλήσει πάνω στο κρέας. Θα χρησιμοποιήσουμε το ελαιόλαδο και την κρέμα βαλσάμικο για να μπορέσουμε να κολλήσουμε όλη τη μαρινάδα πάνω στο κρέας. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ κρέμα βαλσάμικο Παν Ζαφυρόπουλος. Παράγεται από συμπυκνωμένο μουσο σταφυλιών, χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών. Το μόνο που χρειάζεται, έτσι όπως είναι, να ρίξουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας κρέμα βαλσάμικο. Εδώ. 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο και να κάνουμε ένα ωραίο μασαζάκι το κρέας μας. Κοιτάξτε εδώ, η κρέμα βαλσάμικο θα βοηθήσει πάρα πολύ και στο χρώμα, γιατί ουσιαστικά θα δώσει αυτό το σεξι μαύρο χρωματάκι πάνω στο κρέας μας, που μας αρέσει, αλλά καθώς το κόβουμε απ' έξω θα φαίνεται μαυριδέρο, αλλά από μέσα τι θα είναι, pink, ροζουλί και πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα ήρθε η ώρα για τη μαρινάδα, ρίχνουμε όλη τη μαρινάδα μας εδώ. Και φροντίζουμε όλη η μαρινάδα να πάει παντού. Όλα αυτά τα υλικά χρειάζεται οπωσδήποτε να τα πάρουμε πάνω στο κρέας μας. Πιέζω πάνω, μπορέσουν να πάνε παντού. Και τώρα θα βάλω το κρέας μου με το λιπάκι προς τα πάνω. Το βλέπετε, εδώ πέρα είναι το λίπος. Και ό,τι έχει μείνει από αυτή την υπέροχη μαρινάδα, την πάστα, θα το βάλω από πάνω και θα πιέσω. Τώρα, βγάζω τα γάντια μου. Θα πάρω μία μεγάλη τηγανάρα, εδώ, και θα αφήσω να κάψει καλά. Προσθέσω λίγο λάδι
Και μόλις κάψει καλά το τηγάνι, ίσα ίσα θα περάσω για 2 λεπτάκια το κρέας μου από το τηγάνι για να πάρει μια ωραία κρούστα απ' έξω. Μόλις πάρει ωραία κρούστα, θα ξαναβάλω πάνω στη σχάρα και μέσα στο φούρνο. Το νουά είναι το κομμάτι του κρέατος, το οποίο προέρχεται από το πίσω μέρος του μυρού του μοσχαριού. Είναι άπαχο και σχετικά σκληρό. Μαγειρεύεται ολόκληρο, στην κατσαρόλα ή στον φούρνο και κόβεται σε φέτες. Και με το που είναι έτοιμο το τηγάνι μας, εδώ μεταφερόμαστε. Όλαλα. Κοιτάξτε εδώ. Όλαλα. Και όπως βλέπετε, παίρνει κατευθείαν χρώμα. Δεν χρειάζεται πολλή ώρα, ίσα ίσα να μπορέσει να κολλήσει καλύτερα όλη αυτή η πάστα που έχουμε κάνει πάνω στο μοσχάρι μας. Λίγο ακόμα. Μην φοβάστε, όλα θα πάνε καλά, αρκεί να διαβάζετε λίγο παραπάνω οδηγίες για το πώς πρέπει να ψήνετε σωστά ένα κρέας. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Είναι υπέροχο. Στους πόσους βαθμούς ψήνουμε πάντα τα κρέατά μας στο φούρνο? 180. Η ιδανική θερμοκρασία είναι 184. Εντάξει, απλά επειδή οι φούρνοι δεν πάνε στο 184, τους πάμε στο 180 για να είμαστε σίγουροι. Οπότε, 180 θα το ψήσω για 50 λεπτάκια εγώ. 50 λεπτάκια ψήσουμε. Και μόλις το ψήσω, τι πρέπει οπωσδήποτε να σκεφτώ? Να το ξεκουράσω. Και όση ώρα θα ξεκουράζετε, θα ξεκινήσουμε να κάνουμε τη σάλτσα μας και τη γαρνιτούρα μας. Οπότε με το που το βγάλω, θα ξεκινήσουμε να ετοιμάζουμε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, το κρεατάκι μας είναι έτοιμο, το έχουμε βγάλει από το φούρνο και το αφήνουμε να ξεκουραστεί πολύ καλά εδώ πέρα. Όση ώρα ξεκουράζεται το κρέας, πάμε να ετοιμάσουμε τι? Σάλτσα και γαρνιτούρα. Για τη σάλτσα μας, τα πράγματα είναι πολύ απλά και θα κάνετε την πιο γρήγορη και εύκολη σάλτσα ever. Ουσιαστικά θα κάνουμε μία τύπου καφέ ολέ σάλτσα. Θα χρησιμοποιήσουμε κρέμα γάλακτος και κρέμα βαλσάμικο. Θα τα συνδυάσουμε και ουσιαστικά θα κάνουμε την πιο εύκολη και γρήγορη σάλτσα που μπορούμε να κάνουμε. Οπότε, σε ένα τηγανάκι ρίχνουμε την κρέμα γάλακτος, 35% λιπαρά, την κρέμα βαλσάμικο, αλάτι πιπέρι, και αλατάκι. Και όπως βλέπετε κατευθείαν η σάλτσα μου πήρε αυτό το καφέ ολέ χρώμα που σας είπα. Είναι σαν καφέ, καταπληκτική. Και το μόνο που θέλω είναι να πάρει μία βράση και να δέσει. Να σας πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ να βάζω και λίγο εστραγγόν σε αυτή τη σάλτσα. Σε περίπτωση που σας βρίσκεται, καλώς βάλτε το. Σε περίπτωση που δεν σας βρίσκεται, μπορείτε να βάλετε κάποιο άλλο αρωματικό που σας αρέσει, όπως τη μαράκι, ρίγανη, ό,τι έχετε στο σπίτι. Θέλουμε να βάλουμε κάποιο αρωματικό. Εγώ βάζω μέσα το εστραγγόν γιατί πηγαίνει πάρα πολύ με αυτή τη σάλτσα. Ειλικρινά. Κατέβω λίγο. Κοιτάξτε εδώ. Άμα η κρέμα γάλακτος έχει 35% λιπαρά, δεν θα πάρει παραπάνω από 3-4 λεπτάκια για να δέσει η σάλτσα μου. Τώρα, όση ώρα δένει η σάλτσα, πάμε να ετοιμάσουμε και μία ακόμα γαρνιτούρα. Ουσιαστικά θα κάνουμε σπαράγγια με μπέρ νουαζέτ. Θέλουμε καμένο βούτυρο, ποτέ στο ψυγείο. Εδώ. Οπότε, έχω βράσει λίγα σπαράγγια εδώ πέρα και το μόνο που έχω είναι να τα σοτάρω σε καμένο βούτυρο, σε μπέρ νουαζέτ. Το βούτυρο που θυμίζει γεύση του φουντούκι. Για να θυμίζει γεύση του φουντούκι, πρέπει ελαφρά να το κάψουμε. Οπότε, ρίξτε το βούτυρο στο τηγανάκι εδώ και αφήστε να πάρει μια καλή βράση μέχρι που να αρχίζει να ξανθαίνει, θα αρχίζει να γίνεται λίγο καφετή και ουσιαστικά, όπως βλέπετε, γενικά τα χρώματά μας σήμερα στο φαγητό είναι λίγο κοινά. Είναι καταπληκτικό και ταιριάζει πάρα πολύ το κόνσεπτ και το φαγητό μας θα βγει πάρα πολύ ιδιαίτερο. Λοιπόν, η σάλτσα μου, όπως βλέπετε, είναι έτοιμη. Αυτό ήταν. Πόση ώρα μας πήρε? 3 λεπτά. 3 λεπτά. Όταν δοκιμάσεις, θα πεις ότι δεν είναι δυνατόν κάτι τόσο γρήγορο να είναι και τόσο νόστιμο. Έτσι όπως είναι, ρίχνουμε τη σάλτσα μας σε ένα μπολάκι. Βάζουμε και το κουτάλι μέσα, αυτό πάει πίσω. Και ουσιαστικά έχουμε τη σάλτσα μας έτοιμη και περιμένει. Έχω ετοιμάσει και λίγο πουρέ από πριν. Εδώ έχω σάλτσα, πουρέ, κρέας. Το μόνο που μου λείπει είναι τι? Λίγα λαχανικά. Όπως βλέπετε, το βούτυρό μου έχει γίνει μπέρ νουαζέτ. Το βλέπετε? Που έχει ξανθύνει και έχει πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα. Τώρα ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα τα σπαράγγια. Οπότε, πάρτε τα σπαράγγια, τα κόψτε στη μέση εδώ. Θα ρίχνω μέσα λίγο αλάτι και πιπέρι. Και αλατάκι. Ανακατεύω. Και βάλω. Πάει και αυτό. Θα το βάλω αυτό εδώ.
Θέλω με ξύλο κοπής να κόψω το κρέας μου. Ήδη έχει ξεκουραστεί και έχει γίνει τέλειο, Παναγία μου. Κόψω από εδώ και κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Είναι τέλεια ψημένο. Άμα το ψήσουμε παραπάνω αυτό το κρέας δεν έχει καμία ουσία, κανένα νόημα. Τώρα σε αυτό το σημείο είναι τόσο τρυφερό και τόσο τέλειο που πραγματικά λιώνει στο στόμα. Παναγία μου. Τέλειο. Λοιπόν, μπορείτε να αρωματίσετε το πουρέ σας είτε με λίγο παρμεζάνα, είτε με λίγο τρούφα, είτε με μπέρνουαζέτ, είτε με τίποτα. Μπορείτε να κάνετε ένα απλό πουρέ πατάτας. Κοιτάξτε εδώ χρώμα. 1, 2. Το απόλυτο pink χρώμα που θέλουμε να έχει το φαγητό μας. Οπωσδήποτε χρειαζόμαστε λίγα λαχανικά. Τα σπαράγγια είναι η καλύτερη μας επιλογή εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται να το κάνετε τέλειο. Απλά βάλτε τα πάνω να υπάρχουν και τη σαλτσούλα μας. Μια υπέροχη καφέ ολέ τύπου σάλτσα με μόλις 2-3 υλικά. Παναγία μου. Ξέρετε πολύ καλά ότι εγώ σε όλα μου τα φαγητά από πάνω θα προσθέσω μία σταγιά ελαιόλαδο, λίγο πιπεράκι και λίγο αλάτι και βέβαια λίγα μυρωδικά. Και το υπέροχο θυμαράκι εδώ πέρα. Κοιτάξτε εδώ. Ένα πιάτο πραγματικά μαγεία. Για το μοσχάρι νουά στον φούρνο. Ρίχνουμε πρώτα τη μαρινάδα. Βάζουμε σε ένα μπολ τη μουστάρδα σε σκόνη, την καστανή ζάχαρη, το σκόρδο και το κρεμμύδι σε σκόνη, την πάπρικα, την κανέλα, το κάρδαμο, αλάτι, πιπέρι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε στο μοσχάρι την κρέμα βαλσάμικο και το ελαιόλαδο. Ρίχνουμε τη μαρινάδα και πιέζουμε να κολλήσει σε όλη την επιφάνεια του κρέατος. Στη συνέχεια το σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο από όλες τις πλευρές μέχρι να πάρει χρώμα. Το βάζουμε σε ταψί με σχάρα, το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 50 λεπτά και το αφήνουμε για 20 λεπτά να ξεκουραστεί. Για τη σάλτσα, βάζουμε σε ένα τηγάνι την κρέμα γάλακτος, την κρέμα βαλσάμικο, πιπέρι, αλάτι, το εστραγκόν, ανακατεύουμε και την αφήνουμε σε μέτρια φωτιά για 3-4 λεπτά μέχρι να δέσει. Λιώνουμε σε ένα τηγάνι το βούτυρο, σοτάρουμε τα σπαράγγια και ρίχνουμε πιπέρι και αλάτι. Κόβουμε το νουά σε φέτες. Βάζουμε σε ένα πιάτο τον πουρέ πατάτας, προσθέτουμε το κρέας και τα σπαράγγια, ρίχνουμε τη σάλτσα, λίγο ελαιόλαδο, πιπέρι, αλάτι, θυμάρι και σερβίρουμε. Θέλω λίγο κρεατάκι μέσα στη σάλτσα. Παναγία μου. Πολύ ωραία. Και ο χρόνος που ασχοληθήκαμε με το φαγητό μας ήταν μονάχα 5 με 10 λεπτά. Ήταν αυτό και όλο το υπόλοιπο κομμάτι βέβαια το έκανε ο φούρνος. Μία συνταγή καταπληκτική, κρατήστε την και please, μείνετε πιστοί στο χρόνο ψησίματος.